Καλημέρα σε όλου. Θα παρουσιάσω την ακραία κακοκαιρία, όπω επιστημονικά και τεχνικά λέγεται, δεν είναι κυκλώνα. Είναι ακραία κακοκαιρία, του Ντάνιελ και του Ηλία, πάση σε ένα ορισμένο βαθμό. Ο οποίος, οι οποίε ακραίε κακοκαιρίε έπληξαν το θεσσαλικό χώρο και το χώρο τη στερεά Ελλάδα το μήνα Σεπτέμβριο. Καταρχά, θα επιχειρήσω να κάνω μία ανάλυση των κινδύνων οι οποίοι εμφανίστηκαν ε, στην Κεντρική Ελλάδα. Στη συνέχεια να κάνω μια εκτίμηση της τροτότητας που είναι πολύ σημαντικό για όλα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν στο θεσσαλικό χώρο και στην Κεντρική Ελλάδα και στο τέλος θα επιχειρήσω να κάνω ε, να προτείνω ουσιαστικά 10 προτάσεις ε, οι οποίες θα μειώσουν ουσιαστικά τη διακινδύνευση στο θεσσαλικό χώρο γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια ακραία κακοκαιρία για τον Τάνιελ ο οποίος αναπτύχθηκε από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Μια κακοκαιρία η οποία ε, ουσιαστικά προσωμιάζεται με κακοκαιρία ωμέγα από το ελληνικό ωμέγα από τη διάταξη των υψηλών και χαμηλών βαρομετρικών ε, χαμηλών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και η οποία διάταξη ουσιαστικά κατέλαβε όλο τον ελληνικό υπηρετικό χώρο και στη συνέχεια ε, αφού προκάλεσε τις καταστροφές που προκάλεσε προωθήθηκε προς την ε, νότια Μεσόγειο προς, νότια του ελληνικού χώρου στη Μεσόγειο και ε, τέλος έπληξε τη Λιβύη όπου είχαμε ε, ε, τεράστιες καταστροφές και πολύ μεγάλες ανθρώπινες απώλειες ουσιαστικά ενισχύθηκε ο Ντάνιελ από το πέρασμά του από τη Μεσόγειο όπου επικρατούσαν ε, θερμές μάζες με πολύ μεγάλη υγρασία και, ε, ε, κατέληξε στην Λιβύη όπου και έκανε όλες αυτές τις καταστροφές. Ε, ο Θεσσαλικός χώρος έχει ένα πλούσιο ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων. Οι πρώτες καταγραφές ουσιαστικά ανάγονται στο 1683. Βλέπουμε ότι κάθε 100 χρόνια, Έχουμε και δύο μεγάλες καταστροφές περίπου στο Θεσσαλικό χώρο, σε διάφορες περιοχές του Θεσσαλικού χώρου. Έχουμε λοιπόν το 1872, το 1882 κτλ. Οι ακραίες καταστροφές αναπτύχθηκαν το 1907 το 1920 και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε και ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο μπορέσαμε και βρήκαμε από μεγάλες επιπτώσεις που αναπτύχθηκαν στο θεσσαλικό χώρο και κυρίως το 1907 στο Λιθέο Ποταμό όπου είχαμε και αρκετούς νεκρούς. Και στη συνέχεια πριν την πλημμύρα στο Λιθέο είχαμε και την ακραία κακοκαιρία στη Λάρισα όπου και εκεί όπως παρουσιάζονται στις ασπρόμενες φωτογραφίες είχαμε τεράστιες επιπτώσεις. Θα πρέπει πριν από την στην ανάλυση των κινδύνων να σα πω το εξή: Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θεσσαλικό χώρο ο οποίο το τελευταίο 1,5 εκατομμύρια χρόνια χαρακτηρίζεται από όλα αυτά τα έντονα, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα θεσσαλικό χώρο και έναν παιδινό χώρο ο οποίο αρχικά ήταν λίμνη, στη συνέχεια διαμέσου των τεπών κατέληξε να είναι ένα λίμνο χερσαίο περιβάλλον, το οποίο τροφοδοτείται πάντα από τις πλημμύρε, πάντα με ειζήματα. Και βέβαια τα ειζήματα είναι αυτά που κατέστησαν και το Θεσσαλικό χώρο ένα έφορο χώρο. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με επιπτώσεις, οι οποίες είναι διαχρονικές μέσα στο τελευταίο 1,5 εκατομμύριο χρόνια και έτσι διαμορφώθηκε ο Θεσσαλικός χώρος. Ένα θεσσαλικό χώρο ο οποίο δέχτηκε τον Τάνιελ. Βλέπουμε την ανάπτυξη ουσιαστικά των πλημμυρικών φαινομένων που αναπτύχθηκαν το πρώτο δεκαέμερο του, Σε, του Σεπτεμβρίου και συγκρίνοντας με τα σχέδια πλημμύρα του σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες βλέπουμε ότι υπερκεράστηκαν αυτά τα σχέδια για περίοδο επαναφοράς χιλίων χρόνων. Δηλαδή ο Ντάνιελ ήταν ένας, μια κρέα κακοκαιρία, ένας κυκλώνας χιλίων χρόνων. Συγκρίνοντας με τα σχέδια τα οποία είχαν συνταχθεί από επίσημους φορείς. Πριν ή στην αρχή τη εξέλιξη τη κλιματική κρίση. Όμω, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο γεγονό τη τάξη των χιλίων ετών. Έχουμε να κάνουμε με δύο ακραία γεγονότα, γιατί, γιατί πριν ε, τρία χρόνια, το 2020, είχαμε και την ανάπτυξη του Ιανού, ο οποίος πάλι υπερκέρασε την πλημμύρα των χιλίων ετών. Έτσι, λοιπόν, έχουμε να, δεν έχουμε ένα φαινόμενο που μπορεί να αναπτύχθηκε τυχαία μέσα σε μια περιοχή, αλλά έχουμε δύο φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα σε τρία χρόνια και τα οποία υπερκέρασαν την περίοδο επαναφορά των χιλίων ετών. Άρα, μιλάμε για κάτι παράξενο. Άρα, μιλάμε για μια κλιματική κρίση η οποία μαζί με όλα τα άλλα φαινόμενα ε, ουσιαστικά συγκροτούν αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε δύο φαινόμενα, ακραία φαινόμενα, που υπερκέρασαν τα χίλια χρόνια. Έτσι, μέσα σε τρία χρόνια τα δύο φαινόμενα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική κρίση. Θα επιχειρήσω τα επόμενα λεπτά να αναλύσουμε τους υδρομετερολογικούς κινδύνους. Δηλαδή, να δούμε το επίπεδο των κινδύνων. Κίνδυνοι οι οποίοι αναπτύσσονται στο θεσσαλικό χώρο και οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν αποτιμηθεί σωστά. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κινδύνους οι οποίοι είναι μετρήσιμοι. Για παράδειγμα, τρεις υδρολογικές λεκάνες μέσα στο Βόλο διαστάσεων συνολικής διάστασης 152 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, κλήθηκαν, κλήθηκαν, να παραλάβουν 170 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα σε έξι ώρες. Ήταν αδύνατο να παραλυφθούν αυτά τα ποσά από ό,τι τεχνικά έργα και να είχαμε. Συνεπώς, από την πρώτη στιγμή διακρίναμε ότι πραγματικά είχαμε να κάνουμε με ένα ακραίο φαινόμενο, με έναν κίνδυνο τον οποίο αποτιμήσαμε. Και αποτιμήσαμε βεβαίω και στι άλλε περιοχέ του Θεσσαλικού χώρου, σταδιακά, ε, και σε αγροτικέ εκτάσει και σε αστικέ περιοχέ και σε χωριά, βλοχός, φαρκαδόνα και όλα αυτά τα σχετικά. παντού είχαν αναπτυχθεί περίπου 50 οικιστικέ μεγάλε μονάδε έπαθαν σημαντικέ καταστροφέ από τι πλημμύρε. η μεταμόρφωση βεβαίω εδώ και τα καλύβια σε άλλες περιοχές που κατακλείστηκαν ουσιαστικά από το νερό. Βεβαίως η μεταμόρφωση είχε υποστεί πάλι πλημμύρες το 1994. Βλέπετε εδώ τις εικόνες που διασώθηκαν από τότε. Άρα έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα, με ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου τα οποία είναι απολύτως μετρήσιμα και τα οποία δεν υπήρχαν έως τώρα και η ακραία κακοκαιρία μας έδωσε αυτό το, αυτή τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε τα φαινόμενα. Ένα τεράστιο ε, θέμα είναι η Κάρλα, το ξέρουμε ιδιαίτερα. Ε, είχε αναπτυχθεί στην, ε, σε επίπεδο που ήταν πριν από την αποξήρανση και πριν από τη δημιουργία του φράγματος. Ένας μεγάλος κίνδυνος ο οποίος δεν θα εξαλειφθεί εύκολα και ο οποίος θα ενσκύψει πάλι το, τα αμέσως επόμενα χρόνια λόγω της ε, επελάβηνος και της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Αυτή συνολικά σε πολύ γενικέ γραμμέ είναι η ανάλυση των υδρομετεωρολογικών κινδύνων, δηλαδή τη βροχόπτωση των πλημμυρικών φαινομένων που αναπτύχθηκαν ε, στα περινά σημεία του Θεσσαλικού χώρου. Όμω δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ανάλυση η εκτίμηση των γεωδυναμικών φαινομένων, τα οποία επίση προκάλεσαν σημαντικότητα καταστροφέ. Και ολοκλήρωσαν βεβαίω μαζί με τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα την εικόνα τη καταστροφή. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μεγάλε κατολιστήσει, οι οποίε αναπτύχθηκαν στο Θεσσαλικό χώρο και κυρίως στο Πύλιο και στα Άγραφα, προ την πατρίδα μου την Καρδίτσα, ε, έχουμε να κάνουμε με υποσκαφέ, με μεταφορέ τεράστιων όγκων λάσπη και φερτών υλικών, με έντονε διαβρώσει, έντονε αποθέσει σε πάρα πολλά σημεία τα οποία έχουμε αποτυπώσει και εκτιμήσει στο θεσσαλικό χώρο. Βλέπουμε εδώ τη Μελίνα ε, ή τον το Πλετανιά κάτω. Ε, Όλε οι οικιστικέ μονάδε του πηλίου υπέστησαν βλάβε, γιατί δεν ήταν μόνο η τον πλατανια βροχόπτωση που έπεσε πάνω σε αυτά, αλλά ήταν η ανάπτυξη των υδρογραφικών λεκανών με ένα μόνο κλάδο υδρογραφικού δικτύου, ο οποίο δεν μπορούσε να παραλάβει το νερό και ό,τι νερό έπεφτε το έβγαζε αμέσω προ τα κατάντη, προ τη θάλασσα, εκεί που αναπτύσσονται όλοι οι οικισμοί σχεδόν ε, του πηλίου, αλλά και όχι μόνο του πηλίου. Βλέπουμε εδώ τι έντονε μεταβολέ που υπέστησαν όλοι αυτοί οι οικισμοί που υπήρχαν και οι οικιστικέ μονάδε που υπήρχαν περιφερειακά τη ακτογραμμή του πηλίου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουμε να κάνουμε με πλήρη μεταβολή της επιφάνειας, της μορφολογικής επιφάνειας της γης. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικές φωτογραφίες όπου είναι ακρογιαλιές οι οποίες μετατράπηκαν σε ποτάμια που θα παραμείνουν τα ποτάμια, νέο υδρογραφικό δίκτυο και βεβαίως πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτό είχαν τα κοτολιστικά φαινόμενα τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά, ίσως πιο σημαντική σημαντικά από τις επιπτώσεις που είχαμε από τα υδρομετρολογικά φαινόμενα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μέσα στο, από το 1950 μέχρι τώρα, μέχρι το 2020, εκδηλώθηκαν 500 περίπου φαινόμενα καταβληστήσεων στην Πίνδο και στα άγραφα πάνω. Στον Ιαννό και στον Τάνιελ εκδηλώθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή που μετράμε με σύγχρονες τεχνολογίες 1.400 φαινόμενα. Δηλαδή, μέσα σε τρία χρόνια, σε δύο γεγονότα, εκδηλώθηκαν, ήταν υπερδιπλάσιο ο αριθμό που εκδηλώθηκαν από, η, η, από τον αριθμό καταλυσίσεων που εκδηλώθηκαν ε, τα τελευταία 40 χρόνια. Και εδώ θα πρέπει να δούμε του πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Βλέπετε, σημεία καταληξήσεων στη Ραχούλα, και η πυκνότητα των κατολιστήσεων που αναπτύχθηκε, όπω σα έλεγα προηγουμένω, ο αριθμό των κατολιστήσεων που έχουμε μέχρι τώρα χαρτογραφήσει, γιατί δεν είναι εύκολο να χαρτογραφήσει κανένα όλα τα φαινόμενα, ακόμα και στα μετέωρα. Έχουμε ανατροπέ και καταπτώσει μολασικών σχηματισμών που επικρεμόντουσαν πάνω από σπίτια, πάνω από το καστράκι, και είχαμε και εκεί ακόμα που θεωρείται μια σταθερή περιοχή. Αυτή είναι η ανάλυση του κινδύνου που ε, μπορούμε να την, μπορούσα να την εξειδικεύσω πιο πολύ, αλλά θα μας πάρει ε, πολύ χρόνο. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να επιμείνω είναι η τροτότητα. Η τροτότητα των συστημάτων. Η τροτότητα μαζί με τον κίνδυνο μας κάνει τη διακινδύνευση, όπως θα δούμε πάνω κάτω. Η τροτότητα των κατασκευών, η, κατα... η τροτότητα των οικιστικών μονάδων, των οδικών αξώνων, των... του συνδρομικού δικτύου, των δικτύων. Η τροτότητα δική μας, σαν κοινωνία ή σαν οικονομία. Ποια είναι, την έχουμε αποτιμήσει. Όχι. Διαπιστώνουμε όμως ότι είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Ό,τι έργα και να γίνουν, ό,τι παρεμβάσεις και να γίνουν, εάν δεν αναλύσουμε τους κινδύνους και την τροτότητα, δεν πάμε πουθενά. Πάλι θα, θα εφιστάμε θα τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Η τροτότητα των κατασκευών, πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικά σε περιοχές στι πλούσιε περιοχέ, σε όμορφε περιοχέ. Γιατί οι όμορφε περιοχέ ενέχουν του πιο πολλού κινδύνου. Εκεί που αναπτύσσονται τα φαινόμενα, τα γεωδυναμικά. Βλέπετε εδώ διάφορε περιοχέ, όπω το Μουζάκι, παραδείγματο χάρη, όπου ένα σπίτι πολύ καλά δομημένο ανατράπηκε από εδαφική αστοχία. Ένα άλλο φαινόμενο. Δίπλα στον Πάμεσο ποταμό. Ήταν εκεί που πριν τρία χρόνια είχαμε το κέντρο υγείας το οποίο υποχώρησε, το οποίο καταστράφηκε. Εδώ έγιναν παρεμβάσεις, αλλά έγιναν παρεμβάσεις ουσιαστικά μέχρι την κόκκινη, τον κόκκινο κύκλο. Πριν τον κόκκινο κύκλο, δηλαδή προς τα Ανάντι, προς το φράγμα, προς το πάμισο και προς το στενό του μουζακίου, εκεί δεν έγιναν παρεμβάσεις. Εκεί ουσιαστικά αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις από το πλημμυρικό ρεύμα και έγιναν οι σημίες. Εκεί που έπρεπε να γίνουν παρεμβάσει, δηλαδή εκεί που ο ποταμό, ο ίδιο ο Πάμισο έκανε την καμπύλη. Δεν έγιναν εκεί οι παρεμβάσει, έγιναν παρακάτω. Τι οποίε δεν χρειαζόμασταν. Συνεπώ θα πρέπει να υπάρχει μια νέα προσέγγιση στα έργα τα οποία γίνονται. Και βέβαια μέσα στι αστικέ περιοχέ όλα αυτά τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. Να μην χάνουμε χρόνο και τα αναλύσω. Έχω πάρα πολλέ εικόνε, πάρα πολλά στοιχεία από το πύλιο. Ε, βλέπουμε εδώ έργα τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν, ούτε θα μπορούσαν να ανταποκριθούν εδώ που τα λέμε στην όλη κατάσταση. Οι γέφυρες οι οποίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές, στις γέφυρες και στο οδικό δίκτυο τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Γιατί πρέπει να δούμε τις υποδομές μας. Πώς κάνουμε τις υποδομές. Τι τροτότητα έχουν οι υποδομές. Και βέβαια πάνω αριστερά έχουμε μια παλιά γέφυρα η οποία ήταν στην Καλαμπάκα, στη Σαρακίνα πάνω, λοιπόν, η οποία γκρεμίστηκε. Γκρεμίστηκε όμως μετά 100 χρόνια. Εκατό χρόνια δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το άλλο δεδομένο είναι ότι έχουμε πανολεθρία στις γέφυρες. Γιατί, Γιατί δεν έχουμε εκτιμήσει καλά τους κινδύνους. Θυμήθηκα εικόνες που από γέφυρες κατεστραμμένες εδώ στη Θεσσαλία, εικόνες οι οποίες είχαν την κρίση στο Σεντάι στην Ιαπωνία το 2011 με το τσουνάμι. Πλημμύρα και τσουνάμι είναι το ίδιο πράγμα, απλά και μόνο έρχονται πάλι στις Εκεί οι γέφυρε καταστράφηκαν και στην Ιαπωνία, που έχουμε μια κατασκευαστική διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όμω μάθαμε καινούργια πράγματα. Ποια είναι αυτά τα καινούργια πράγματα, Ότι οι γέφυρε δέχονται μεγάλε πρευρικέ ορθήσει από το νερό και από τεράστια δέντρα. Αν πάει κανένα πάνω από το μουζάκι, θα δει όλο το δάσο έφυγε και πήγε πάνω στι γέφυρε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι καθώ πλημμυρίζει και περνάει από πάνω το νερό, έχουμε τα φαινόμενα τη άνωση τα οποία δεν υπάρχουν σε κανέναν κανονισμό κατασκευή γεφυρών. Να είναι ένα νέο δεδομένο που πρέπει να εφαρμόσουμε στη Θεσσαλία. Και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, έχουμε τι γέφυρες. γέφυρε λοιπόν, έχουμε τα δίκτυα, τα οποία δίκτυα ήταν ιδιαίτερα τροτά από ό,τι αποδείχθηκε. Καταστράφηκαν. Προχθέ είχαμε μια σύσκεψη με τη ΔΕΔΙΑ και αυτά αναφέραμε την ανάλυση τη τροτότητα των δικτύων. Τα δίκτυα λοιπόν καταστράφηκαν, όπω και οι γραμμέ, το δίκτυο το οποίο βλέπουμε ότι έχει ειδικά θέματα τροτότητας, υποσκαφής κυρίως και υπερκέρασης από τα νερά. Σε ένα μεγάλο μήκος το σιδηροδρομικό δίκτυο καταστράφηκε. Συνεπώ θα πρέπει να δούμε πώς θα δομήσουμε έναν, ένα, ένα δίκτυο το οποίο να είναι λιγότερο τροτό ή περισσότερο ανθεκτικό, γιατί αυτές οι έννοιες είναι αντίθετες, έτσι ώστε να μην ε, υφιστάμεθα τις ζημιές από τώρα και πέρα. Και βέβαια στον ε, ε παράκτιο χώρο είχαμε πολλές ζημίες. Το περιβάλλον βεβαίως ε, είχε μεγάλες επιπτώσεις από όλα αυτά τα οποία παρασύρθηκαν. Και τελειώνοντας και την ανάλυση τροτότητα τη σύντομη, πάμε να δούμε ορισμένα θέματα που είναι θέματα κλιματικής αλλαγής που πρέπει, και κρίσης που πρέπει να προσαρμοστούμε. Η επιταγή του οργανισμού είναι προσαρμογή στι εξελισσόμενε διαδικασίε. Διαφορετικά δεν κάνουμε απολύτω τίποτα. Όσα χρήματα και να Ό,τι και να κάνουμε, πάλι τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε μέσα σε μια εξελισσόμενη κρίση. Αυτό λοιπόν επισημαίνει στη Σύνοδο του ΣΕΝΤΑΙ ο Εθνών, η προσαρμοστικότητα. Και όταν λέμε κλιματική κρίση, γιατί περί κλιματική κρίση ε, ε, γίνεται λόγο, όχι ε, κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή πάει 12-14.000 χρόνια εδώ και 800.000 χρόνια στην ιστορία τη γη. Λοιπόν, όταν λέμε κλιματική κρίση, τι εννοούμε, εννοούμε πιο πολλά ακραία γεγονότα, πολυπλοκότητα και συνθετότητα κινδύνων, τουλάχιστον 23 κίνδυνοι εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο του Ντάγκερ. Έχουμε να κάνουμε με εμφάνιση νέων μορφών κινδύνων που δεν ξέραμε ως τώρα. Καταστροφέ κατά τη διάρκεια άλλων εξελισσόμενων καταστροφών. Η κλίμακα των καταστροφών θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα αναπτύσσονται καταστροφέ σε περιοχέ που δεν αναπτυσσόταν μέχρι τώρα. Θα έχουμε τεράστιε περιβαλλοντικέ επιπτώσει και δυστυχώ όλο αυτό που βιώνουμε σαν κλιματική κρίση θα έχει και γεωπολιτικέ συνέχειε με τεράστια ρεύματα μεταναστευτικά, τα οποία ο ΟΕΕ υπολογίζει σε 300 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική κατάσταση με την κλιματική κρίση. Συνεπώ, είδαμε την ανάλυση εκτίμηση κινδύνου, την ανάλυση τροτότητα και την εκτίμηση τροτότητα, την κλιματική κρίση. Να δούμε τώρα πού μπορούμε να επέμβουμε. Γιατί αυτή είναι μια στρατηγική διαδικασία. Δεν είναι διαδικασία ο καθένα που ζητάει κάτι, συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα και με βέβαια κάποιε ισορροπίε να δίνονται τα χρήματα έτσι ώστε να αποκαθίστανται κάποια πράγματα και να καταστρέφονται στην επόμενη κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε ο οδηγός είναι η βασική εξίσωση, δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, είναι ένα γινόμενο μονάχα. Ο κίνδυνος, ποιος είναι ο κίνδυνος, ανάλυση εκτίμηση κινδύνου, ποια είναι η τροτότητα των συστημάτων, γιατί όσο μεγάλος ο κίνδυνος είναι και η τροτότητα είναι μεγάλη, τόσο δεν κινδυνεύουμε, τόσο, θα, τόσα πιο πολλές επιπτώσεις θα έχουμε. Όσο πιο μικρή είναι το, η τροτότητα, δηλαδή μεγάλη η ανθεκτικότητά μας, η διακινδύνευση θα είναι πιο μικρή. Αυτό που περιμένουμε να υποστούμε θα είναι πιο μικρό. Ο κίνδυνος, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δυστυχώς αυξάνεται. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Τους φυσικούς κινδύνους, σαν κίνδυνο, δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Αυξάνεται ο κίνδυνο. Συνεπώς, εκείνο το οποίο δραστικά πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε την τροτότητα των συστημάτων, που τα συστήματα είναι πάρα πολλά. Και συγκροτούν την ολική τροτότητα όλης της Θεσσαλία, όλης της στερεάς Ελλάδας, όλης Ελλάδας και συνολικά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων θα πρέπει να έχουμε υπόψη τα εξή. Οι βασικές ενέργειες. Η πρόληψη ετοιμότητα, δηλαδή το προκαταστροφικό στάδιο. Η απόκριση επέμβαση, το συγκαταστροφικό στάδιο. Και η αποκατάσταση επαναφορά το μετακαταστροφικό στάδιο. Το ποιος, Εμείς βρισκόμαστε τώρα σε θεσσαλία στο μετακαταστροφικό στάδιο. Ποιε είναι οι βασικές απαιτήσει του μετακαταστροφικού σταδίου. Είναι όλο αυτό που έγινε μέχρι τώρα, πιστεύω με επιτυχία, η συνδρομή, οι αποζημιώσει, οι άμεσε αποζημιώσει εννοώ, στον πληθυσμό κτλ., η κοινωνική μέρημνα κτλ. Αλλά εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το τελευταίο εδάφιο τη αποκατάσταση, που μιλάει για ανθεκτικότητα, γιατί με βάση την ανθεκτικότητα στην αποκατάσταση κλείνεται ο κύκλος διαχείρισης των καταστροφών και πάμε στην πρόληψη. Δεν είναι μόνο να κάνουμε κατασκευές όπως τις κάνουμε, αλλά να τις κάνουμε με μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην πρόληψη, στην επόμενη καταστροφή. Η επόμενη καταστροφή η οποία θα είναι κοντά με βάση τα δεδομένα της κλιματικής σχέσης. Και δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι διαπιστώνουμε ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι δρούν από το έδαφος και πάνω και οι κίνδυνοι οι οποίοι δρούν από το έδαφος και κάτω προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές με μεγαλύτερη συχνότητα. Έργα τα οποία είχαμε κάνει και προγραμματίσει από το σεισμό και είχαμε κάνει στο Μύρτο στην Κεφαλονιά παράδειγμα για το σεισμό, για την αντιμετώπιση των σεισμών του σεισμού το 2014 καταστράφηκαν όλα με τον Ιανό του 2020 που και εκεί έπληξε την όλη διαδικασία. Ποιε είναι οι δράσει και τελειώνω για τη μείωση τη διακινδύνευση. Δεν είναι επικίνδυνοτητα, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η το, το, το τι διακινδυνεύω, το τι επιπτώσει αναμένω. Λοιπόν, η πρώτη δράση είναι αυτή που πρέπει να κάνουμε και δυστυχώ δεν την έχουμε κάνει. Είναι η ανάλυση και η εκτίμηση κινδύνου για όλα τα φυσικά φαινόμενα που είτε ανήκουν στην κλιματική κρίση είτε όχι. Δεν έχουμε ένα χάρτη ενεργών του θεσσαλικού χώρου. Μετά το Δαμάσι. Και μετά του σιμού του 1953 και του Βόλου και τη Ανχιάλου κτλ. Δεν έχουμε ένα χάρτη ανάλυση κινδύνου. Η ανάλυση κινδύνου είναι η βαθμονόμηση του κινδύνου αναγεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι. Η λεπτομερή. Δεν έχουμε ένα χάρτη πλημμυρικού κινδύνου. Δεν έχουμε ένα χάρτη κατολιστήσεων επιδεικτικότητα. Ούτε διαυρώσεων ούτε έντονων καιρικών φαινομένων που εμφανίζονται. Δεν, τους, δεν έχουμε κάνει ανάλυση της εκτίμησης κινδύνων. Βαδίζουμε στα τυφλά. Ό,τι έργα και να προγραμματίζουμε, εάν δεν έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, με την προβολή στην κλιματική κρίση η οποία εξελίσσεται, δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Στη συνέχεια, η εκτίμηση του επίπεδου τροτότητας των συστημάτων και κυρίως των βασικών υποδομών, μαζί με τη βιομηχανία, μαζί με τη βιομηχανία, μαζί με όλα τα, τα συναφή. Κατά προτεραιότητα. Και αυτή δεν την έχουμε κάνει. Αυτή τη μαθαίνουμε ουσιαστικά από τα γεγονότα. Όπως σας είπαμε τις γέφυρες. Λοιπόν, το τρίτο είναι ένας νέος χωροταξικός και πολλοδομικός σχεδιασμός. Είναι οι μικροζωνικές μελέτες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν όχι μόνο στα 50 χωριά τα οποία υπέστησαν βλάβες αλλά σε όλο το θεσσαλικό χώρο για όλους τους κινδύνου αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τις υποδομές μας. Στην Ιαπωνία που ε, έτυχε να ήμουν τα, για 7 χρόνια περίπου πηγαίνουν μετά το τσουνάμι, έθεσαν τρία βασικά στάδια. Μια τεράστια καταστροφή με τρία τρισεκατομμύρια επιπτώσεις δολάρια. 700 χιλιόμετρα στη Βόρεια Ιαπωνία καταστράφηκε μια ζώνη η οποία ήταν και έντονα κατοικήσιμη και με βιομηχανία, με λιμάνια, με υποδομές, τα πάντα. Ίσως η πιο πλούσια περιοχή της Ιαπωνίας. Τρία στάδια. Πρώτο στάδιο βραχυπρόθεσμο, δεύτερο στάδιο μέσο πρόθεσμο άλλα δύο χρόνια, τρίτο στάδιο μακροπρόθεσμο άλλα δύο χρόνια. Οι επιπτώσεις από τα φαινόμενα δεν πρόκειται να απαλληφθούν μέσα σε ένα εξάμεινο, μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε δύο χρόνια. Μία πενταετία τουλάχιστον, αν θέλουμε να δομήσουμε μία ανθεκτική κοινωνία. Και βλέπετε εδώ χάρτες τους οποίους είχαμε εκπονήσει στην Επονία όπου σε πολύ περιορισμένο χώρο, λιγότερο χώρο από ό,τι είχαμε πριν, κληθήκαμε να χωροθετήσουμε ε, ε, εγκαταστάσεις και δραστηριότητε, οι οποίες είχαν σαν βασικό δίκτυ την ασφάλεια, πρωτίστως και μετά όλα τα άλλα. Βλέπετε εδώ το, την Ονα, οναγάω κάτω, η οποία ουσιαστικά αφανίστηκε από το τσουνάμι. Όπω είναι και βέβαια σε μικρότερη κλίμακα και ορισμένε αγικιστικέ μονάδε εδώ. Το τέταρτο είναι αυτό που ανακοινώθηκε ο, ο ενιαίο φορέα διαχείριση υδάτων στο Θεσσαλικό χώρο. Για να μην κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Για να μην σπάει ο ένα το φράγμα, χτίζει ο άλλο ένα άλλο φράγμα, ανάλογα με τι πιέσει οι οποίε υπάρχουν. Συστήματα έγκαιρη προειδοποίηση δεν υπάρχουν στο θεσσαλικό χώρο. Έγκαιρη προειδοποίηση όχι μόνο για τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και για του άλλου του κινδύνου. Και δεν υπάρχει και ένα κέντρο ουσιαστικά. Να συγκεντρώνονται οι πληροφορίε. Προβλεπόταν αυτό από τον παλιό νόμο τη πολιτική προστασία για τα περιφερειακά κέντρα, αλλά το κέντρο αυτό έπρεπε ήδη να υπάρχει και ήδη να έχουμε δεδομένα τεχνικά και επιστημονικά, τα οποία να ακολουθούν μια ροή και τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε έγκαιρα να απομακρύνουμε πληθυσμό, να πάρουμε τα απαιτούμενα μέτρα σε περιπτώσει κινδύνου. Σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα. Ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα να επιτάξουμε μηχανήματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει, να κάνουν παρεμβάσει, κτλ., αλλά εξοπλισμό και μέσα στο επίπεδο που θα πρέπει να έχουμε, δεν έχουμε. Στη συνέχεια, εκείνο το οποίο. Το, η έβδομη δράση είναι η σύνταξη νέων κανονισμών και νέων κανονιστικών διατάξεων. Δεν υπάρχει αντίστοιχο με τον αντισυσμικό κανονισμό, αντιπλημμυρικός κανονισμός, αντιπυρικός κανονισμός. Δεν υπάρχουν, ε. Εμείς τον οργανισμό, εμείς, οι καθηγητές μου, ο Παπαζάχος, ο Τρακόπουλος, το 1988 κατέθεσαν τον αντισυσμικό κανονισμό, που η χώρα μέσα στα 30 αυτά χρόνια που πέρασαν, είναι σε πολύ καλό επίπεδο αντισυσμικής τωράκης. Ίσως το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο, αλλά δεν είναι ώρα να το αποδείξω. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κανονισμοί για του κινδύνου. Πάμε έτσι, χωρί κανονισμού. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη τροτότητα. Στη συνέχεια, το 8, η δράση 8 είναι η σύνταξη επικυροποίηση προσαρμογή των σχεδίων πολιτική προστασία. Τα σχέδια πολιτική προστασία δεν είναι κάποια υποδείγματα που παίρνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία και τα συμπληρώνουμε απλά και μόνο για να αποφύγουμε ποινικέ ευθύνε όταν προκύπτουν. Πραγματικά έχω κουραστεί να πηγαίνω σε δίκε να υποστηρίζω δημάρχου σε όλη τη χώρα για πράγματα τα οποία είχαν λιγοστεί ευθύνη. Και εκεί είναι μια άλλη διαδικασία στα, στα στις, σε αυτέ τι δίκε που λαμβάνουν ε, λαμβάνονται υπόψη άλλα πράγματα. Τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, μπορώ να σα τα αναπτύξω άρα λοιπόν, η σύνταξη επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτική προστασία με βάση τι, με βάση τα τοπικά στοιχεία, με βάση την ανάλυση ατήμης κινδύνων, με βάση την ανάλυση τροτότητας του κάθε Δήμου της περιοχής του. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και το ενδέκατο είναι οι επιχειρησιακές ασκήσεις πλήρους ανάπτυξης πεδίου, τις οποίες δεν έχουμε κάνει, και δεν έχουν κάνει όχι μόνο εδώ στο Θεσσαλικό χώρο, έχουν κάνει με μονομένη όλη την Ελλάδα. Η πρώτη άσκηση πλήρου ανάπτυξη πεδίου την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό πριν 10 μέρε και ξεκινάμε από τη Δευτέρα στην Κρήτη ε, για σεισμό και όλα τα φαινόμενα. Θα είναι η πιο μεγάλη άσκηση που θα γίνει στον ελληνικό χώρο. Είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή Σχεδιασμού τη Άσκηση. Αυτή η άσκηση έχουμε προγραμματίσει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιφέρεια. Είναι μια μεγάλη άσκηση πεδίου που παίρνουν μέρο όλοι οι φορεί. Πρέπει να την προγραμματίσουμε ίσω ε, του χρόνου και για το θεσσαλικό ε, χώρο με βάση τα γεγονότα και την εμπειρία που έχουμε. Και το δέκατο. Ουσιαστικά είναι οι δράσει εκπαίδευση και ενημέρωση. Οι δράσει εκπαίδευση ενημέρωση πρέπει να αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα και όχι με κάποιε τυπικέ διαδικασίε κάποιων ΚΕΚ, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν εκπαίδευση χωρί να έχουν την παραμικρή γνώση, την παραμικρή εμπειρία από τη διαχείριση φαινομένων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα, στον, στο γενικό πληθυσμό, στου ερετού, σε ειδικέ ομάδε πληθυσμού, σε επιχειρησιακού φορεί παντού, έτσι ώστε να είμαστε ενημερωμένοι και να είμαστε και εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίσουμε έκτακτε ανάγκε. Ε, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία, με βάση τα φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν και τι καταστροφέ, να κάνουμε μια βασική σημαντική δουλειά η οποία θα μείνει και να μην μείνουμε μόνο στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ.